να μου κάνεις τις ερωτήσεις, πώς θέλεις. Κύριε Γρηγορή, καλησπέρα. Πρώτη σας φορά στην Κεφαλονιά. Είστε υπεύθυνος για περιβαλλοντολογικά θέματα στην Greenpeace. Σκοπός βέβαια της παρουσίας σας εδώ είναι ο αγώνας κατά της εξόρυξης τρόγων ανθράκων στην περιοχή μας, γενικά στον χώρο του Ιωνίου. Πείτε μας εσείς τι αποκομίσατε από τις πρώτες επαφές που είχατε στο νησί. Όπως είπατε, όντως είναι η πρώτη μας φορά εδώ πέρα. Είχαμε την τύχη να έχουμε για δύο μέρες το πλοίο της Greenpeace που περνούσε από τη Μεσόγειο και είπαμε θα πάμε Δυτική Ελλάδα, θα πάμε στο Ιόνιο, διότι μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη με τις εξορύξεις τρόγων ανθράκων. Θεωρούμε ότι αποτελούν μια τεράστια ενδυνάμια απειλή για τη θάλασσα, για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, για τις τοπικές κοινωνίες και για αυτές τις βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες πάνω στις οποίες έχει χτιστεί η ελληνική οικονομία, τον τουρισμό και την αλληλεία. Η απειλή είναι τεράστια. Και όχι μόνο είναι τεράστια η απειλή, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρουμε αυτό το δρόμο. Υπάρχουν άλλοι δρόμοι πολύ καλύτεροι. Άλλοι δρόμοι που δεν υπονομεύουν το περιβάλλον, αλλά το αναδεικνύουν. Και όσο αφορά το ενεργειακό της χώρας, επιτέλους σας καταλάβουμε ότι το ερώτημα δεν είναι πού θα βρούμε πετρέλαιο, αλλά πώς θα απαλλαγούμε από αυτό, αν θέλουμε σε λίγες δεκαετίες να έχουμε μια καθαρή και ανταγωνιστική και σύγχρονη οικονομία. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή, το βλέπετε κι εσείς. Αν και ανοίξαμε άρον-άρον σήμερα κανονικά, αύριο Παρασκευή ανοίγουμε τις πόρτες στο κοινό. Απλά επειδή φτάσαμε λίγο πιο νωρίς σήμερα στο λιμάνι, είπαμε να ανοίξουμε και τις πόρτες και νομίζω το βλέπετε κι εσείς πόσο κόσμος ήδη έχει αρχίσει και έρχεται. Χωρίς έτσι επίσημα να έχουμε ανοίξει. Είναι πάρα πολύ καλή και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι φωνές που συνάδουν με τη δική μας, εμείς θεωρούμε οι φωνές της λογικής, βρίσκουν έναν χώρο, αν θέλετε, βρίσκουν ένα πάτημα να ενωθούν και όλοι μαζί να πούμε όχι σε αυτή την παράνοια. Θα έχετε κάποιες άλλες επαφές σε επίπεδο περιφέρειας τις επόμενες ημέρες και συνολικά πόσο θα μείνετε στην Δυτική Ελλάδα, όχι μόνο στην Κεφαλονιά. Όπως είπα, το πλοίο βρίσκεται εδώ για δύο μέρες. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα η παρουσία μας θα είναι μόνιμη. Με την έννοια ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε και δεν πρόκειται να το παρατήσουμε. Το πλοίο θα βρίσκεται εδώ για δύο μέρες, θα φύγει μετά. Εμείς όμως, αυτό είναι κάτι για το οποίο θα ασχολούμαστε συνέχεια. Έχουμε στείλει προσκλήσεις σε όλους τους φορείς, σε δημοτικές αρχές, στην περιφέρεια, σε οικολογικές οργανώσεις και σε οποιονδήποτε θεσμικό ή μη φορέα μπορεί να έχει μια άποψη, δικαιούται να έχει μια άποψη, μάλλον έχει ένα πιο επίσημο τρόπο να εκφέρει, γιατί όλοι έχουμε άποψη και βεβαίως και στον απλό τον κόσμο και βρισκόμαστε σε επαφή. Θα μιλήσουμε και με τον Περιφερειάρχη στιγμή σύντομα και νομίζω ότι αυτό ακριβώς, δηλαδή η παράνοια της όλης ιδέας, δηλαδή να παίρνεις το λάθος δρόμο και να θέτεις σε κίνδυνο τις τοπικές κοινωνίες, το θαλάσσιο περιβάλλον και δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η αλληλεία, θα βρούνε φωνή και ήδη βρίσκουν φωνή μέσα από την κοινωνία, είτε από απλούς πολίτες είτε από φορείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.